Στον ανακριτή σήμερα ο συνοδηγός του φορτηγού στην Κρήτη που έπεσε πάνω στους γερμανούς τουρίστες. Πάμε στο Γιώργο Κρατημένο για να μας πει περισσότερα. Για, ε, Γιώργο. Ε, μήνα ο 36χρονο συνοδηγό περνά αυτή την ώρα το κατόφλι του ανακριτή για να εξηγήσει τι συνέβη στι 19 Αυγούστου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 36χρονο αντιμετωπίζει κατηγορίε πλημεληματικού χαρακτήρα. Βασικό κατηγορούμενο είναι ο 38χρονο οδηγό, ο οποίο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο στι 12.30 μετά το μεσημέρι. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει εκείνο είναι η βαριά, απόπειρα βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συρροή με κίνητρα. Πάντω, ο δικηγόρο και των δύο υποστηρίζει. Ότι η κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά. Πάντω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το βίντεο που έχει έρθει στο φω τη δημοσιότητα. Και, και το οποίο ξαναβλέπουμε, ναι. Και το οποίο ξαναβλέπουμε είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Βλέπουμε να κλείνουν το δρόμο στο αυτοκίνητο με του Γερμανού, να πέφτει πάνω του και στη συνέχεια το φορτηγάκι των κριτικών να κάνει όπισθεν και να πέφτει ξανά πάνω στο αυτοκίνητο Γερμανών και σχεδόν να το καβαλάει. Ακολουθούν στιγμές στιγμέ ένταση στην περιοχή με αυτόπτε και περαστικού. Άλλοι να τρέχουν να απομακρυθούν και άλλοι για να βοηθήσουν να χωρίσουν τι δύο πλευρέ. Και να πούμε ότι εξαφανίστηκαν και οι δύο για πάνω από 24 ώρε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.